παρουσία του Γιώργου Καπελάκη τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στην παραλία της Λιγαριάς του Δήμου Μαλεβιζίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που εδώ στη Λιγαριά εγκαινιάζουμε το σύστημα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στην μαγευτική παραλία της Λιγαριάς. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια από τη Δημοτική Αρχή για να μετατρέψουμε το Μαλεβίζι σε ένα προορισμό προσβάσιμο και βιώσιμο για όλους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλα τα άτομα με αναπηρία που μια όμορφη παραλία αποκτά μια υποδομή που θα μας βοηθάει όλα τα άτομα με αναπηρία να κάνουν ανεμπόδιστα και χωρίς δυσκολίες το δικαίωμά μας, που δεν είναι άλλο από το να μπορούμε να χαιρόμαστε κι εμείς τις θάλασσες όπως τις χαίρονται όλοι οι πολίτες, όλοι οι δημότες. Πρόκειται για μια σημαντική υποδομή για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να χαρούν τη θάλασσα μέσω του συστήματος αυτόνομης πρόσβασης, καθώς θα μπορούν να εισέλθουν και εξέλθουν στη θάλασσα με την επίμαχη υποδομή να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Βεβαίως, να έχουμε πρόσβαση παντού όπως οφείλεται, όπως πρέπει να είναι η αυτονόητη κατάσταση, η αυτονόητη συνθήκη για όλους. Και η θάλασσα είναι αναγκαία για τη θεραπεία τους. Οπότε να είναι καλά ο κύριος Μποτσέας. Αντίστοιχες υποδομές για τα άτομα με κινητικά προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν και σε άλλες παραλίες του Δήμου Μαλεβιζίου. Έχει εγκριθεί ο διαγωνισμός πρόσφατα από το εφετείο Ανατολικής Κρήτης. Μας ήρθε το πράσινο φως για να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία και να τοποθετήσουμε το ίδιο σύστημα σε άλλες 5 παραλίες. Αμουδάρα, Παλαιόκαστρο, Αγία Πελαγία, Φόδελε. Θα είναι οι παραλίες που θα μπορέσουμε να έχουμε σύντομα, ελπίζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν, τα αντίστοιχα συστήματα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία.